Καλή σας μέρα, κύριε Κατσακλή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πώς γίνεται τώρα να είστε υποψήφοι για, για το Ευρωκοινοβούλιο και να λέτε να ρίξουμε χαστούκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, ε. Το άλλο. Όχι, βέβαια δεν το αναιρεί, γιατί και με το αστικό εθνικό κοινοβούλιο έχουμε αντιθέσεις, αλλά συμμετέχουμε και γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θα έλειπε άλλωστε. Να υψώνεται η φωνή του ελληνικού λαού μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και να δυναμώνει και να προωθεί τα συμφέροντα όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και των ευρωπαϊκών λαών. Άρα λέτε ως κουκουέ ότι το χαστούκι θα είναι να ψηφίσουμε κουκουέ, αν καταλαβαίνω καλά. Όσο πιο ισχυρό κουκουέ, τόσο πιο δυνατό θα είναι το μήνυμα που θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας βέβαια, αλλά και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πού μπαίνει ο πήγης τώρα, κύριε Κατσακούλη, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Ο στόχος εκλογικός, πού είναι ο πήγης για αυτές τις εκλογές? Όπου μας πάει ο ελληνικός λαός, αυτός είναι ο πήγης. Αλλά όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα. Τι θα θεωρείτε επιτυχία και τι όχι, αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς θεωρούμε επιτυχία να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, να πάνε περισσότεροι ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό θα είναι επιτυχία. Τώρα σε ποσοστά δεν μπορούμε αυτό να το ξέρουμε, δεν ξέρουμε ποιοι θα ψηφίσουν, πώς θα ψηφίσουν κτλ. Αλλά για μας επιτυχία είναι να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα και να πάνε περισσότεροι ευρωβουλευτές στη Βουλή. Τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο ποια είναι, είστε αισιόδοξος? Θετικά, είναι θετικά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, όπως και των Ευρωπαίων πολιτών, έχει αγανακτήσει με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ευρεία η αποδικημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό για μας είναι ένα θετικό μήνυμα, το οποίο προσπαθούμε να το μετατρέψουμε, να το κάνουμε πιο χειροπιαστό με την ενδυνάμωση του κόμματός μας. Ναι, τώρα μια και μιλάμε για τα μηνύματα που παίρνετε, βλέπετε ότι ο κόσμος έχει πρόθεση να πάει να ψηφίσει την άλλη Κυριακή? Ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύω ναι. Και εμείς κάνουμε μεγάλη καμπάνια για την αποχή, γιατί τονίζουμε ότι η αποχή και το λευκό δεν είναι τιμωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του συστήματος, είναι αυτοτιμωρία. Δεν είναι καν τιμωρία. Τιμωρία ο καθένας τον εαυτό του. Έτσι και αφήνει τους άλλους να αποφασίζουν γι' αυτόν. Σωστά. Τώρα, η προεκλογική περίοδος, η αλήθεια είναι ότι κινείται κυρίως σε εθνικά θέματα. Δεν έχουμε ακούσει και πάρα πολλά να μπαίνουν για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μας συμπεριφέρεται. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες έχουν στο μυαλό τους το τι γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο και ποιους θα πρέπει να στείλουν εκεί, κύριε Κατσακούλη? Και το μήνυμα θα πρέπει να είναι και προς την ελληνική κυβέρνηση πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν σας άκουσα, γιατί κάτι κάνει. Το μήνυμα που θα στείλουν οι πολίτες την άλλη Κυριακή, κύριε Κατσακούλη, θα πρέπει να είναι και προς την κυβέρνηση εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, αυτά είναι αλληλένδετα. Το 90% των νομοσχεδίων που έρχονται στο Ευρωκοινοβούλιο γίνονται αυτόματα προτάσεις και περνάνε και στα εθνικά κοινοβούλια. Το 90%. Άρα δεν μπορεί κανένας να ξεχωρίσει την ελληνική πολιτική σκηνή από την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Είναι αλληλένδετα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο περνάει στο Ευρωκοινοβούλιο θα έρθει και εδώ οπωσδήποτε και θα υλοποιηθεί. Γιατί οι κυβερνήσεις οι εθνικές κατά τεκμήριο είναι πάντα πρόθυμες να υλοποιήσουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Άρα δηλαδή όταν λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα η ακρίβεια, είναι εισαγόμενο, έχει δίκιο λέτε? Όχι, σε αυτό δεν έχει δίκιο, γιατί αποκρύπτει σημαντικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη το ΦΠΑ. Έτσι, η αύξηση, η μείωση του ΦΠΑ γιατί δεν είναι εφικτή? Μήπως γιατί ένα ποσοστό του ΦΠΑ αποδίδεται στην κυβέρνηση για να μπορεί να κάνει τους οικονομικούς ισχυρισμούς και ένα επίσης μεγάλο ποσοστό αποδίδεται στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί ας πούμε τα ελληνικά προϊόντα είναι ακριβά? Ποιος ακρίβεινε το ρεύμα, τους αγρότες? Ποιος ακρίβεινε το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, τα φάρμακα κτλ? Ποιος τα ακρίβεινε αυτά? Ένα. Και γιατί δεν γίνεται προσπάθεια να μειωθούν αυτά για να ανακουφιστούν οι αγρότες και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στα προϊόντα τους? Δεύτερον, την εσχροκέρδεια που υπάρχει στα πολυεθνικές και τα λοιπά και στις μεγάλες αλυσίδες, πώς την καταπολεμούμε? Ποιο είναι το μέτρο που πάρθηκε εναντίον αυτών, της εσχροκέρδειας? Ναι. Έτσι. Άρα η ακρίβεια μπορεί να είναι πανευρωπαϊκό, αλλά περισσότερο είναι ελληνικό θέμα. Παίζει και εδώ λίγο ρόλο. Αλλαγίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι βραχνάς για το λαϊκό εισόδημα, για τη λαϊκή οικογένεια.
Δεν τα βγάζει πέρα ο κόσμος. Αυτό είναι απλό. Αυτό είναι το βασικό. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κατσακούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη στον αγώνα σας και καλή επιτυχία. Είστε καλά. Καλημέρα. Και καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή συνέχεια.